Κακός, θα μιλήσουμε σήμερα για κάποια πιο θεωρητικά κομμάτια του GPS. Όλοι έχουμε GPS, GPS έχουμε στο κινητό, GPS έχουμε επιλογή στα αυτοκίνητα, GPS υπάρχει παντού όμως. Τι πραγματικά είναι και πώς ξεκίνησε όλο το σύστημα και ποια είναι η θεωρία πίσω από τη λειτουργία του GPS και τη χρήση των δορυφόρων που υπάρχουν εκεί και τους βλέπουμε, τους ακούμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς το πώς έρχεται το δορυφορικό σήμα πολλές φορές και πόσες πολλές εφαρμογές μπορεί να έχει. Το GPS, όπως γνωρίζουμε όλοι, ξεκίνησε ως ένα αμυγός στρατιωτικό εργαλείο, ούτως ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να έχουν μία κάλυψη και γνώση της θέσης για απομακρυσμένες επιχειρήσεις πολεμικές κυρίως. Και στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση, όπως γίνεται με όλα τα προϊόντα ή τα τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία δημιουργούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, πέρασε και για πολιτική χρήση. Και σήμερα έχουμε όλοι αυτές τις πάρα πολύ καλές και ευεργετικές ιδιότητες του GPS στην καθημερινότητά μας. Στο πλαίσιο λοιπόν του McAgenda και του μεταπτυχιακού σας σήμερα, θα ξεκινήσουμε και θα δούμε ποιες είναι οι βασικές αρχές και λειτουργίας αλλά και χρήσης. Ποια είναι δηλαδή και λίγο η θεωρία του GPS, ποια είναι τα σφάλματα που υψεύονται και πόσο σημαντική είναι η δορυφορική γεωδεσία για πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες μέχρι τώρα δεν τις γνωρίζαμε ή δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Η ανάπτυξη λοιπόν και η χρήση του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού για πάρα πολλές γεωδετικές εργασίες έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τεχνολογικό κλάδο και επιστημονικό αυτών της δορυφορικής γεωδεσίας. Ο δορυφορικός εντοπισμός βασίζεται στην ιδέα της μέτρησης του μήκους προς ένα αντικείμενο το οποίο κινείται σε συγκεκριμένη τροχιά. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, αυτό το αντικείμενο το οποίο έχουμε μια γνωστή τροχιά κίνησης, άρα με βάση αυτή τη γνωστή τροχιά κίνησης μπορούμε να εκτελέσουμε διάφορους υπολογισμούς και τελικά μετρήσεις. Στη δική μας περίπτωση είναι ο δορυφόρος. Ωραία, λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι οι οποίοι κινούνται σε συγκεκριμένες τροχές, σε συγκεκριμένα τροχιακά επίπεδα. Πώς γίνεται ο προσδιορισμός θέσης μέσω δορυφορικού εντοπισμού? Οι δορυφόροι, όπως πολύ όμορφα βλέπουμε σε αυτήν την εικόνα, έχουν γνωστές τροχές. Άρα μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία γνωστών συντεταγμένων στο χώρο, εν προκειμένου στο διάστημα. Μπορούμε λοιπόν, γνωρίζοντας τη δορυφορική τροχιά, να υπολογίσουμε την απόσταση με κάποια σφάλματα, τα οποία θα δούμε και στη συνέχεια, και κατ' επέκταση να προσδιορίσουμε τη θέση ενός σημείου στη Γη μέσω της μέτρησης του μήκους, τη συγκεκριμένη στιγμή T, εκεί που βρίσκεται ο δορυφόρος, σε σχέση με το σταθερό σημείο βάσης μας. Αυτή είναι και η γενική αρχή. Βασιζόμενοι σε αυτή την αρχή, θα προχωρήσουμε και θα δούμε πώς γίνεται η μέτρηση του μήκους. Πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλη τη διαδικασία είναι ο χρόνος. Ο χρόνος T1, T2, T3. Πολλές φορές έχετε ακούσει ότι τα χρονόμετρα έχουν συγχρονιστεί με τον δορυφόρο. Γιατί έχοντας με πολύ μεγάλη ακρίβεια τη τάξη των μιλισεκών τη γνώση του χρόνου, μπορούμε να υπολογίσουμε και την τροχιά αλλά και τα μήκη. Ένα δευτερόλεπτο, μισό δευτερόλεπτο, κάποια μιλισεκόν μετά μπορούν να επιφέρουν δεκάδες μέτρα στον υπολογισμό του μήκους, εάν ο χρόνος δεν είναι γνωστός με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Ναι. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι ότι οι συντεταγμένες ενός σημείου, όταν βρισκόμαστε εδώ, τις οποίες τις βρίσκουμε με χρήση δορυφορικών μετρήσεων, είναι μία τομή νοητή μία σφαίρας. Κάθε δορυφόρος έχει μία τροχιά. Η τροχιά αυτή έχει μία ακτίνα η οποία υπολογίζεται γεωκεντρικά, δηλαδή με βάση το κέντρο της Γης, και συνεπώς, ανά πάσα στιγμή, υπάρχει μία συγκεκριμένη θέση του δορυφόρου αυτού. Μένοντας εμείς σταθεροί σε ένα σημείο και υπολογίζοντας τα 3 ή 4 μήκη της αποστάσης, δηλαδή από τους δορυφόρους οι οποίοι ύπτανται σε συγκεκριμένη τροχιά, μπορούμε να προσδιορίζουμε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε χρονική στιγμή T, το σημείο τομής των σφαιρών των 3 ή 4 δορυφόρων. Γιατί λέμε 3 ή 4 δορυφόρων? Γιατί για να λύσουμε ένα παραμετρικό σύστημα με 3 ή 4 αγνώστους, χρειαζόμαστε αντίστοιχα κάποιες γνωστές παραμέτρους.
Τι θέλουμε να προσδιορίσουμε, συνταγμένες. Οι συνταγμένες λοιπόν τι είναι, χ, ψ, ζ, το υψόμετρο. Όμως δεν είναι μόνο αυτά τα τρία, είναι και η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, άρα και τ. Οπότε 4 δορυφόροι minimum, 4 άγνωστοι για να επιληφθεί το σύστημα και να προσδιορίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια τη θέση μας. Φυσικά, κάθε δορυφόρος εκπέμπει ένα σήμα. Θα μου πείτε, ωραία, μας τα λες όλα αυτά, Νίκο, αλλά οκ. Okay. Και είναι ο δορυφόρος εκεί. Πώς γίνεται η επικοινωνία με τους σταθμούς βάσης, πώς γίνονται οι επιλύσεις και πώς γίνεται η μέτρηση. Όπως θα δείτε λοιπόν εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο σχηματάκι, έχουμε τη σταθερή βάση, τους δύο δορυφόρους, σε χρόνο 0 και σε χρόνο 1, και τους κύκλους με τη διαφορά φάση, δηλαδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία μεταφέρονται στο χώρο και υπάρχει ο πομπός και ο δέκτης. Όλο αυτό λοιπόν, το σύστημα, μπορεί να προσδιοριστεί ως μέτρηση της φάσης του φέροντος κύματος. Ο δέκτης του συστήματος, που είναι η κεραία που έχουμε εμείς επί ΙΕ και την οποία χρησιμοποιούμε για τις GIS εφαρμογές, για τη γεωλογία ή την ωκεανογραφία, ο δέκτης λοιπόν αυτός μπορεί να μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τη στιγμιαία πλασματική φάση του κύματος, το οποίο στέλνει ο δορυφόρος. Με την ικανότητα αυτή, μπορεί κατ' επέκταση, γνωρίζοντας και τη θέση του δορυφόρου, να υπολογίσει τη στιγμιαία μεταξύ τους απόσταση και κατ' επέκταση τις συνταγμένες. Επειδή όμως ο δέκτης, όπως και ο δορυφόρος, είναι μηχανικές κατασκευές, πάντα υπάρχει μία πολύ πολύ μικρή χρονοκαθυστέρηση. Αυτή η πολύ πολύ μικρή χρονοκαθυστέρηση μας οδηγεί στο να χάσουμε κάποια μήκη κύματος. Αυτά τα μήκη κύματος που χάνουμε είναι μία πηγή σφαλμάτων για τη μέτρηση του μήκους. Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός του πώς θα υπολογίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια λύνεται με μία μέθοδο εφαρμογής ελαχής των τετραγώνων κατά την πολλαπλή, κατά τον πολλαπλό προσδιορισμό της μέτρησης του μήκους και ορίζεται γενικά ως ασάφεια φάσης. Δηλαδή, παίρνουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ακέραιων μικών κύματος και τα υπόλοιπα από το μέσο όρο, αυτά μας περισσεύουν και με πολλαπλές μετρήσεις από περισσότερους από ένα δορυφόρο απαλήφονται. Αυτή η ασάφεια ονομάζεται στα δορυφορικά συστήματα ασάφεια φάσης. Από την επίλυση αυτών των συστημάτων και των ασαφιών φάσης, μπορούμε να έχουμε τη διαδικασία του initialization, δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο που συνήθως είναι 60 δευτερόλεπτα με 2 λεπτά, από το οποίο και έπειτα μπορούμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, της τάξης του 1 εκατοστού, να προσδιορίσουμε τη θέση μας πάνω στη γη. Εφόσον έχει επιληθεί από το σύστημα πομπός, δέκτης, δηλαδή δορυφόρος και κεραία που έχουμε εμείς, αυτή η ασάφεια φάση. Αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια πρακτικά πώς γίνονται στο πεδίο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σφάλμα είναι ο υπολογισμός της ψευδοαπόστασης. Η ψευδοαπόσταση έχει να κάνει πάλι με την ακρίβεια υπολογισμού του χρόνου, αλλά δεν θα σας κουράσω με εξισώσεις και τύπους. Απλά θα σας πω ότι ο υπολογισμός της ψευδοαπόστασης είναι ένα πολύ σημαντικό σφάλμα, το οποίο, όπως θα δείτε, πρέπει να απαλληφθεί γιατί ένα νανοσεκόν, δηλαδή 10^9 δευτερολέπτου, αν γίνει σφάλμα στη μέτρηση του χρόνου και κατ' επέκταση της απόστασης, αντιστοιχεί σε 30 πόντους. 30 πόντοι είναι πολύ. Είναι μεγάλο μήκος για καθημερινές μετρήσεις. Αυτά για την ψευδοαπόσταση, δεν θέλω να σου κουράσω με τύπους, δεν έχει και νόημα. Εδώ θα δούμε λοιπόν ακόμα μία φορά πόσο πολύ σημαντικό είναι το γεγονός να μπορούμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια να συγχρονίσουμε το ρολόι του GPS και να υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου. Χαρακτηριστικά θα δείτε, όπως είπαμε, ότι ένα νανοσεκόντ αντιστοιχεί σε 30 πόντους, ένα μικροσεκόντ, 10^6 αντιστοιχεί σε 300 μέτρα, ενώ ένα μιλισεκόντ αντιστοιχεί σε 300 χιλιόμετρα. Τα νούμερα είναι τρομακτικά.
Για τον λόγο αυτό λοιπόν, οι δορυφόροι έχουν μια συγκεκριμένη τροχιά. Μια ελλειπτική τροχιά με την οποία περιστρέφονται γύρω από τη Γη. Για κάθε δορυφόρο υπάρχουν οι λεγόμενες εφημερίδες. Οι εφημερίδες τι είναι? Οι εφημερίδες είναι ένα δεύτερο κύμα το οποίο εκπέμπεται πάνω στο δορυφορικό σήμα και προβλέπουν την ακριβή τροχιά του δορυφόρου για τις επόμενες 12 με 24 ώρες. Οι εφημερίδες εκπέμπονται ταυτόχρονα, ούτως ώστε ο δέκτης όχι μόνο να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο δορυφόρος, αλλά να μπορεί να κάνει και μία πρόβλεψη για τα επόμενα δευτερόλεπτα και να απαλείφει προκαταβολικά το σφάλμα του χρόνου. Οι εφημερίδες είναι κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά την τροχιά και την πορεία των δορυφόρων και είναι χαριστικό ότι αν ένας δέκτης είναι κλειστός, να το πούμε έτσι, τον έχουμε αφήσει ένα δουλάπι για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, με το που τον ενεργοποιούμε ξανά, χρειάζεται κάποια λεπτά για να λάβει τις προηγούμενες και τις επόμενες εφημερίδες και να συγχρονίσει το ρολόι του. Δηλαδή το GPS, τα τοπογραφικά, τα γεωδυτικά GPS, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε κι εσείς, δεν είναι όπως το κινητό. Το οποίο και το κινητό, αν έχετε παρατηρήσει, όταν το ανοίγουμε, περιμένει να βρει κάποιους δορυφόρους. Δεν μας δίνει ακρίβεια θέση απευθείας. Σε πολύ πολύ μεγαλύτερο και πιο επιστημονικό επίπεδο, φυσικά, το ίδιο συμβαίνει με τους δορυφορικούς δέκτες, οι οποίοι χρειάζονται τις εφημερίδες για να μπορούν να έχουν ακριβή υπολογισμό του χρόνου και κατ' επέκταση της απόστασης. Μια διαφάνεια για τους δορυφόρους. Η απόσταση των δορυφόρων είναι περίπου στα 20.000 χιλιόμετρα από τη Γη. Το δορυφορικό σήμα για να φτάσει στη Γη χρειάζεται 67 με 86 μιλισεκόντ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικός ο χρόνος και η περίοδος κάθε δορυφόρου είναι μισή αστρική ημέρα. Είναι κάτι λιγότερο από ένα 24ωρο. Η διάρκεια ζωής κάθε δορυφόρου προσδιορίζεται στα 10 έτη ανάλογα με τεχνολογία. Τώρα, στις μέρες μας, δηλαδή το 2015 και μετά, αυτό έχει αυξηθεί στα 15 έτη. Το βάρος τους είναι περίπου ένας τόνος, ενώ η ταχύτητα κίνησης κατά μήκος της προκαθορισμένης τροχιάς τους ανέρχεται περίπου στα 4 χιλιόμετρα, ξαναλέω, το δευτερόλεπτο. Έτσι. Και κάθε δορυφόρος έχει 3-4 ατομικά χρονόμετρα Κελσίου ή και Ρουβιδίου, τα οποία συγχρονίζονται 24 ώρες το 24ωρο με τους επίγειους σταθμούς βάσης και χειρισμού και ελέγχου των δορυφόρων. Τα δορυφορικά συστήματα ορίζονται ως GNSS, δηλαδή Global Navigation Satellite System. Εμείς τα λέμε όλα GPS στην καθημερινότητά μας. Γιατί? Γιατί το GPS ήταν το πρώτο. Γιατί είναι όπως καμιά φορά λέμε, πιάσε το GPS, φέρε το GPS, βάλε το GPS. Δεν είναι λοιπόν. GPS είναι Global Positioning System. Είναι το αμερικάνικο δορυφορικό σύστημα. Απλά έχει επικρατήσει, επειδή ήταν το πρώτο και το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο, να τα λέμε όλα GPS. Αντίστοιχα υπάρχει το GLONASS, που είναι το ρώσικο δορυφορικό σύστημα, το Galileo, το οποίο είναι πλέον μετά από πολλά πολλά χρόνια σε πλήρη εξέλιξη, εκτοξεύονται όλο ένα και περισσότεροι δορυφόροι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 με στόχο να φτάσουν τους 25 και είναι το ευρωπαϊκό. Υπάρχει το COMPASS ή με την κωδική ονομασία Beiluena, το οποίο είναι επίσης σε πλήρη λειτουργία αυτή τη στιγμή και είναι το κινέζικο. Το QZSS, το οποίο έρχεται από την Ιαπωνία, και το IRNSS, το οποίο είναι από την Ινδία. Τα δύο τελευταία δεν μας απασχολούν στον ευρωπαϊκό χώρο, γιατί τα τροχιακά επίπεδα των συγκεκριμένων δορυφόρων και οι πληροφορίες που μας δίνουν δεν μας χρησιμεύουν εμάς λόγω γεωγραφικής θέσης. Ωστόσο υπάρχουν. Και ποιος ξέρει αύριο ποιο άλλο σύστημα θα υπάρξει. Θα πούμε γρήγορα, για να μην σκουράσω λίγα λόγια για όλα τα συστήματα. Το σύστημα GPS λοιπόν αποτελείται αυτή τη στιγμή από 29 δορυφόρους τύπου Navstar. Οι δορυφόροι είναι τοποθετημένοι στο χώρο, στο διάστημα, ομοιόμορφα σε 6 τροχιακά επίπεδα ανά 60 μίλια στο σημερινό επίπεδο.
και το μέσο ύψος τους, όπως είπαμε και πριν, είναι στα 20.000 χιλιόμετρα περίπου. Το επίγειο τμήμα ελέγχου, δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καλά, ο χάρτης αποτελείται από 5 απομακρυσμένους σταθμούς παρακολούθησης και συνεχούς συγχρονισμού των δορυφόρων με το κέντρο ελέγχου και από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται στο Μέλλον, που ελέγχει, είναι η καρδιά ουσιαστικά του συστήματος και μπορεί να επέμβει στο δορυφορικό σχηματισμό, να επέμβει συνεπώς στην τροχιά και να επέμβει και στα αποτελέσματα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι σε περιόδους πολέμου σε συγκεκριμένες περιοχές, Αφγανιστάν, Πακιστάν, το κέντρο ελέγχου η θελημένα έχει μετατρέψει με ψευδή στοιχεία τα ακριβή τροχιακά επίπεδα των δορυφόρων, ούτως ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να παίρνουν λανθασμένα αποτελέσματα. Έτσι. Θα μου πείτε πόσο εύκολα και πόσο απλά το λες, δηλαδή ότι όλο το σύστημα και όλη η πλοήγηση εξαρτάται από ένα και μόνο σταθμό. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί οι δορυφόροι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος, είναι μια πολύπλοκη μαθηματική εξίσωση η οποία επιλύεται ανά μιλισεκόντ και η παραμικρή παρέμβαση σε αυτή επηρεάζει δεκάδες μέτρα τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το τμήμα χρηστών, λοιπόν, όπως θα δείτε, προφανώς αποτελείται από πάρα πολλούς επίγειους, επιθαλάσσιους εναέριους, αεροπλάνα, ναυτικός κόσμος. Χρόνια μπροστά χρησιμοποιεί την δορυφορική τεχνολογία και για τις τηλεπικοινωνίες αλλά και για την πλοήγησή του. Πολύ σημαντικό. Ο χρόνος αναφοράς, λοιπόν, του GPS έχει σαν απαρχή την 6η Ιανουάριο του 1980, από εκεί και έπειτα θεωρούμε ότι το σύστημα ήταν καθαρά λειτουργικό και επιχειρησιακό για πολιτική χρήση και η προσδιοριζόμενη θέση του HIPZ αναφέρεται σε ένα παγκόσμιο γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς, θα πούμε λίγο αργότερα με πιο απλά λόγια να μην σας κουράσουμε τα συστήματα αναφοράς, το WGS 84, που είναι το World Geodetic System 1984. Αντίστοιχα, λοιπόν, το σύστημα GLONASS, θα δούμε ότι η απόσταση του είναι πάλι κοντά στις 20.000 χιλιόμετρα, 19%, έχει συνδυαστεί σε 3 τροχιακά επίπεδα και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί πια ο σχηματισμός των 24 δορυφόρων με την τελευταία σειρά και προβλέπεται και περαιτέρω αύξηση του συστήματος GLONASS. Είναι πιο σύγχρονο από το σύστημα GPS, αλλά και πολύ πιο ελεγχόμενο, καθώς δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για το μέρος όπου είναι η καρδιά του συστήματος και τον έλεγχο καθώς και τη διορθώση. Πολλές φορές, δηλαδή, το σύστημα GLONASS βγάζει μία ανακοίνωση μετά από 2 ή 3 μήνες και λέει ότι εδώ και 2-3 μήνες αυτά που μετρούσατε είναι λάθος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπαίνουμε στην πολιτική που δεν μας αφορά σήμερα, μας αφορά καθαρά το επιστημονικό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό, λοιπόν, σύστημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί και αναπτύσσεται από την ESA, European Space Agency, θα εγγυάται διασημότητα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Προβλέπεται ότι στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης θα είναι ταυτόχρονα ορατή, τουλάχιστον 6-8 δορυφόροι, υπερκαλύπτοντας κατά 100% τους 3 με 4 που χρειάζονται για να επιλύσουμε ανά πάσα στιγμή την διαφορά φάσης και να υπολογίσουμε την απόσταση. Το σύστημα Γκαλιλαίο θα αποτελείται από 30 δορυφόρους, άρα περισσότερους και από το GPS και από το GLONASS. Θα έχουν αυτοί οι δορυφόροι μία περίοδο περιστροφής γύρω στις 14 ώρες, που είναι πολύ σημαντικό, είναι σχεδόν τη μισή μέρα και γι' αυτό θα επιτυγχάνεται και αυτή η πολύ μεγάλη κάλυψη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το επίγειο τμήμα θα αποτελείται από 2 κέντρα ελέγχου και 20 σταθμούς παρακολούθησης, διασκορπισμένους σε όλη την Ευρώπη. Ο πρώτος δορυφόρος, ο Job A, εκτοξεύθηκε το Δεκέμβριο του 2005, ακολούθησαν και άλλοι. Το αναμένεται ότι η υπηρεσιακή ετοιμότητα του συστήματος θα επιτεθεί το 2013, επιτεύχθηκε μόλις το 2016 και από εκεί και με 7 δορυφόρους, όπως σας είπα, και από εκεί και πέρα συνεχίζουν να αυξάνονται οι δορυφόροι. Το σύστημα COMPASS, λίγα στοιχεία και γι' αυτό, είναι το κινέζικο σύστημα,
είναι αρκετά αξιόπιστο, αλλά με μικρότερο λίγο επίπεδο ακριβίας. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί δορυφόροι, ούτως ώστε σταθμίζεται αυτή η έλλειψη η ακρίβεια σε συνδυασμό με τα άλλα συστήματα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ένας δορυφορικός δέκτης GPS μπορεί να λάβει σήματα ταυτόχρονα από όλα τα δορυφορικά συστήματα, να τα επεξεργαστεί ταυτόχρονα και να μας δώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα ανάλογα με το σημείο το οποίο βρισκόμαστε πάνω στη γη. Δεν θα πω πάνω στο χώρο, πάνω στη γη. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχουμε ορατούς και UZSS δορυφόρους. Έχουμε όμως ορατούς και Γκαλιλαίο και GLONASS και GPS και Beidou. Οπότε οι σύγχρονοι γεωδετικοί δέκτες μπορούν να παίρνουν και να κάνουν ένα merge όλων αυτών των σημάτων και να υπολογίζουν τα τροχιακά επίπεδα και κατ' επέκταση την απόσταση και τις δεταγμένες, χρησιμοποιώντας σήμερα που μιλάμε 16, 18 και 20 ακόμα δορυφόρους, και με αυτόν τον τρόπο η ακρίβεια πέφτει ακόμα και στο μισό εκατοστό real time, δηλαδή έξω στο πεδίο, χωρίς μετεπεξεργασία. Και λέγοντας real time, να περάσουμε στους τρόπους και στις μεθόδους του δορυφορικού εντοπισμού. Οι μέθοδοι είναι βασικά τρεις. Είναι σε πραγματικό χρόνο, εκ των υστέρων και στατικός. Σε πραγματικό χρόνο ο εντοπισμός, real time positioning ή RTK, όπως θα το ακούσετε πάρα πολύ συχνά να το λέμε, είναι ο εντοπισμός στον οποίο ο χρήστης, δηλαδή εμείς ή οποιαδήποτε εφαρμογή, έχουμε έναν δέκτη, βγαίνουμε έξω στο πεδίο και σε πραγματικό χρόνο, εκείνη τη στιγμή δηλαδή, γίνεται η επίλυση της διαφοράς φάσης των ασαφιών και των σφαλμάτων και παίρνουμε τις συνταγμένες τις οποίες χρειαζόμαστε για να μετρήσουμε. Οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως είπαμε, έχουν μία ακρίβεια που κυμαίνεται από 1 εκατοστό μέχρι 5 ή 10 μέτρα, ανάλογα με την ποιότητα και την ικανότητα του δέκτη GPS, GNSS που διαθέτουμε, να επιλύει τις ασάφιες φάσεις και να διαβάζει και να επιλύει τα διαφορετικά δορυφορικά σήματα. Μια άλλη μέθοδος δορυφορικού εντοπισμού, που είναι και η πιο παραδοσιακή και υπήρχε από την αρχή δημιουργίας του συστήματος, είναι ο τον υστέρων προσδιορισμός, το λεγόμενο post-processing, στο οποίο γίνεται μια καταγραφή για ένα χρονικό διάστημα από 10 λεπτά μέχρι μισή ώρα συγκεκριμένου αρχείου των σημάτων του δορυφόρου και συνέχεια με ένα σταθμό βάσης που είτε είναι μόνιμος είτε είναι ένας δεύτερος σταθμός, μια κυρία GPS, εμείς μπορούμε να επιλύσουμε αυτές τις διαφορές φάσεις των υστέρων στο γραφείο. Εκεί οι ακρίβειες μπορούν να φτάσουν και κάτω από το μισό εκατοστό. Μία πολύ σημαντική παράμετρος είναι αυτή του απόλυτου εντοπισμού και του σχετικού εντοπισμού. Να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά, γιατί θα το πούμε αρκετά από εδώ και στο εξής. Ο απόλυτος εντοπισμός είναι μεγάλης αβεβαιότητας, της τάξης των μερικών μέτρων, και δεν είναι κατάλληλος για γεωδετικές εφαρμογές και κατ' επέκταση ούτε για γεωλογικές, ωκεανογραφικές εφαρμογές, για ακρίβεια GIS. Απαιτείται μόνο ένας δέκτης συστήματος, χωρίς σταθμό βάση, χωρίς δηλαδή να παίρνει τις διορθώσεις αυτές που λέμε ότι μπορούν να γίνουν είτε σε RTK είτε στο γραφείο. Και ο προορισμός στη θέση του σημείου όπου είναι ο δέκτης γίνεται μόνο μερικές του παρατηρήσεις. Χαρακτηριστικό και απόλυτο παράδειγμα είναι το κινητό μας. Το κινητό μας λοιπόν τι κάνει. Ενεργοποιεί το δέκτη GPS που έχει ενσωματωμένο, λαμβάνει σήμα από 4, 5, 10 δορυφόρους και μας προσδιορίζει τη θέση που είμαστε με ακρίβεια στάξη των 5 με 10 μέτρων. Θα μου πείτε λοιπόν είναι η επιλογή τη δυτική περιοχή που πάμε ή του άλλου χάρτε, γίνεται με μετατοπίση. Επειδή υπάρχει ένα υπόβαθρο, χάρτη, το κινητό, αν εδώ είναι δρόμο και εδώ είναι πεζοδρόμιο, η θέση του οχήματο ή του κινητού εν πάση περιπτώσει προσδιορίζεται με 5 μέτρα απόκληση. Αλλά είναι έξυπνο το λογισμικό, διότι το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κινείται πάνω στο πεζοδρόμιο ή δεν μπορεί να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, οπότε προσδιορίζει άμεσα τη θέση. Τα κινητά έχουν μια ακρίβεια της τάξης 5 με 10 μέτρα στον προσδιορισμό θέσης. Αντίστοιχα μετά, όπως θα δούμε, υπάρχουν οι γεωδετικοί δέκτες μεσαίας ακρίβειας για GIS, όπου εκεί η ακρίβεια πέφτει σε 1 με 2 μέτρα, και οι γεωδετικοί δέκτες για μεγαλύτερες εφαρμογές, οι οποίοι εκτελούν σχετικό εντοπισμό και έχουν πρόσβαση σε ένα σημείο με γνωστές συντεταγμένων
το οποίο είναι είτε ένας μόνιμος σταθμός βάσης, δηλαδή είμαστε εμείς στο πεδίο με την κεραία μας και επικοινωνούμε με ένα μόνιμο σταθμό βάσης, οπότε μπορούμε και επιλύουμε από το γνωστό σημείο την άγνωστη μέχρι πριν θέση με την θέαση κοινών δορυφόρων και ο οποίος εκτελείται με γεωδυτικούς δέκτες υψηλής ακριβίας, ο σχετικός εντοπισμός. Η μέθοδο σχετικού εντοπισμού, στατικός, γρήγορος, ημικινηματικός, κινηματικός, δεν θα σας κουράσω. Πάμε στα όργανα του δορυφορικού εντοπισμού. Η κεραία. Η κεραία, λοιπόν, εδώ βλέπετε διαφόρων τύπων κεραίες. Οι σύγχρονες κεραίες έχουν αυτό εδώ το σχήμα. Η κεραία πρέπει να είναι σταθερή, να μην δέχεται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και να έχει μία γνωστή τοποθέτηση. Και τι εννοώ, να είναι τοποθετημένη εκτός τώρα να μην μετακινείται, να είναι τοποθετημένη και πακτωμένη και να έχει μετρηθεί πολλές φορές η θέση της, έτσι ώστε να θεωρήσουμε ως ένα γνωστό σημείο ή σημείο αναφοράς ή σημείο βάσης. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι οι κεραίες έχουν έναν προσανατολισμό και έναν εσωτερικό, μια εσωτερική πηξίδα, η οποία συνήθως θα πρέπει να στρέφεται προς μια σταθερή διεύθυνση. Έχει επικρατήσει να τη στρέφουμε στο βορρά για ευκολία και για γρηγορότερη απαλληλευτική των σφαλμάτων. Ο βασικός δέκτης, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος παρακολουθεί όλους τους δορυφόρους που βρίσκονται πάνω από τον οπτικό ορίζοντα της κεραίας, άρα η κεραία μόνο λαμβάνει το σήμα και ο δέκτης επεξεργάζεται αυτά τα σήματα τα οποία λαμβάνει η κεραίας. Ο δέκτης διαθέτει μικροεπεξεργαστές ή πλέον ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σερβερ, οι οποίοι επεξεργάζονται και εκτελούν τις λειτουργίες υπολογισμού, εγκλωβίζουν τους δορυφόρους, προσδιορίζουν τη θέση μέσω της επεξεργασίας του σήματος και εκτελούν την επίλυση των ασαφείων φάσης, αλλά και την επικοινωνία με τον χρήστη. Και το τελευταίο κομμάτι του συστήματος μέτρησης ενός γεωδικού GPS είναι το χειριστήριο, το οποίο εκτελεί προφανώς όλες αυτές τις λειτουργίες. Είναι ένα κλασικό touchpad χειριστήριο, το οποίο μπορεί να ενημερώνει τον χρήστη, ο χρήστης να παρεμβαίνει στις μετρήσεις, να ρυθμίζει π.χ. το ύψος κεραίας, τις παραμέτρους εκείνη τη στιγμή του υπολογισμού ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρισκόμαστε, τους ρυθμούς καταγραφής, τα είδη των εντοπισμών, να αποκλείσει κάποιο δορυφόρο ο οποίος προκαλεί σφάλμα και τον έχει εντοπίσει και μπορεί σε κάθε περίπτωση φυσικά να καταγράφει τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο, όπως θα δείτε και μετά, και να τις φέρνει στο γραφείο. Εδώ είναι διάφοροι δέκτες δορυφορικού εντοπισμού. Σίγουρα όλοι σας τα έχετε δει τα GPS, όπως αυτό που είναι πάνω αριστερά, τα οποία είναι τα κλασικά τα ορειβατικά. Κάποια στιγμή τα έχετε δει. Έτσι. Και τα άλλα είναι πιο σύγχρονα, εξελικτικά. Και αυτό που σας είπα πριν, ότι όπως και το κινητό, έτσι και ένα GPS χειρός απλό, η ακρίβειά του ορίζεται στα σύμπλην 5 με 15 μέτρα. Οι σύγχρονοι τώρα γεωδετικοί δέκτες, όπως αυτός που θα δούμε και στη συνέχεια, έχουν το πλεονέκτημα ότι ενσωματώνουν την κεραία με το δέκτη. Δηλαδή, ενώ παλιά είχαμε τρία κομμάτια για ένα σύστημα, τώρα έχουμε την κεραία και το δέκτη ενσωματωμένα σε αυτή τη μορφή ή σε αυτή τη μορφή, ανάλογα με τον κάθε κατασκευαστή. Αυτό μας γλιτώνει και χρόνο και κόστος, αλλά και ευχρηστία στο πεδίο. Αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί παλαιότερα έπρεπε κάθε χρήστη να έχει ένα backpack όπου θα είχε μόνο την κεραία, μέσα στο backpack ένα δέκτη που ήταν γύρω στα 5 με 6 κιλά και στο χέρι ένα χειριστήριο. Όπως καταλαβαίνετε, να έχεις όλα αυτά και να περπατάς σε ένα βουνό ή παραθαλάσσια δεν είναι και ότι πιο εύκολο για κάποιες ώρες κάθε μέρα. Τώρα λοιπόν και το βάρος έχει μειωθεί και η ταχύτητα μέτρησης έχει αυξηθεί πολύ, αλλά και δεν υπάρχουν πλέον καλώδια. Εδώ είναι η διαδικασία μέτρησης, την οποία θα τη δούμε αναλυτικά στο πεδίο, οπότε δεν θα σας κουράσω τώρα. Πολύ σημαντικό στοιχείο πριν από κάθε μέτρηση είναι η μέτρηση του ύψους κεραίας. Πρέπει να την προσδιορίζουμε στο πεδίο, γιατί σίγουρα κινείται με σύμπλην 1 εκατοστό. Οπότε, είτε η κεραία είναι τοποθετημένη σε κάποιο τρίποδα, μπορούμε
της Πειραιάς που όλοι οι δέκτες έχουν ένα συγκεκριμένο σημαδάκι, είτε είναι τοποθετημένοι σε κάποιο στυλαιό μέτρησης, οπότε εκεί είναι fixed το ύψος του στυλαιού και μπορούμε πολύ εύκολα να μετρήσουμε το ύψος κεραίας. Να μιλήσουμε λίγο για τις βάσεις. Τι είναι βάση? Η βάση είναι ένα διάστημα στο χώρο το οποίο δημιουργείται τρισδιάστατα και το ένα άκρο του είναι το σταθερό σημείο ή σημείο αναφοράς, ο σταθμός, η κεραία που είδαμε που είναι το προτιμένο μόνιμα, και το άλλο είναι ο κινητός δέκτη. Το διάστημα στο χώρο αυτό μας βοηθά να προσδιορίσουμε τις συντεταγμένες ΔΧ, ΔΨ, ΔΖ και δε με ΔΕΛΤΑ, γιατί είναι η διαφορά δύο διανυσμάτων, ποιων διανυσμάτων? Αυτών που δημιουργούνται real time σε σχέση με τους ορυφώς. Οπότε έχουμε το σταθμό βάσης και το κινητό σταθμό και το διάνυσμα το οποίο δημιουργείται ανά δευτερόλεπτο στο χώρο μας βοηθά στο να προσδιορίσουμε τις συντεταγμένες. Αν δεν υπάρχει ο σταθμός βάσης και δεν υπάρχει και ο σταθμός ο κινητός να βλέπουν και να λαμβάνουν ταυτόχρονα σήμα από τους ίδιους δορυφόρους, έχουμε την περίπτωση του κινητού ή του φορητού δέκτη, όπου η ακρίβεια είναι σε πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα και όχι στο επίπεδο των εκατοστών το οποίο εμείς επιθυμούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα. Παίρνουμε ένα τρίγωνο, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Πολυτεχνιούπολη, και μπορούμε, έχοντας ένα σταθερό σημείο σε κάποιο κτίριο, να προσδιορίσουμε και να τοπογραφήσουμε όλη την περιοχή με ένα και μόνο σημείο βάσης. Έχουμε λοιπόν μία βάση στην πύλη Ζωγράφου, μία βάση στην πύλη Κατεχάκη, βάση GPS, έτσι, και υπολογίζουμε το διάστημα στο χώρο. Και από αυτές τις δύο βάσεις μετά θα δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε και σήμα σε οποιοδήποτε σημείο στην γύρω περιοχή και να έχουμε τα ίδια πολύ πολύ υψηλά επίπεδα ακρίβειας. Πάμε στην αποτύπωση λίγο με τη χρήση θυμάτων GNSS. Όταν λέμε αποτύπωση, εννοούμε τοπογραφικές μετρήσεις και τη λήψη των συντεταγμένων, τα οποία συνέχεια θα μπουν σε κάποιο σύστημα DIS ή σε κάποιες σειρές μετρήσεων για τον προσδιορισμό του αναγλύφου, για τις παράκτιες ζώνες, για να δούμε πώς έχουν μετακινηθεί και ποια είναι η επίδραση στο πέρασμα των χρόνων των θαλάσσιων ρευμάτων, κυμάτων κτλ. Η αποτύπωση λοιπόν γίνεται πάρα πολύ εύκολα στις μέρες μας, προφανώς με χρήση μόνο γεωρητικών δεκτών και ποτέ με χρήση GPS χειρός, τουλάχιστον έτσι συστήνουμε, γιατί δεν θα έχουμε την αναμενόμενη ακρίβεια, δεν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε μικροδιαφορές τις οποίες θεωρούμε σημαντικές. Ο ένας σταθερός μόνιμος σταθμός είναι η βάση, και όπως έχουμε πει τοποθετείται σε σημείο 8 συνταγμένων, και ο δεύτερος κινητός σταθμός είναι ο σταθμός Rover, τον οποίο και έχουμε και μετρούμε. Η συγκεκριμένη μέθοδος RTK, Real Time Kinematic δηλαδή, είναι κατάλληλη για όλες τις περιοχές πλέον, και για ημιαστικές και για αγροτικές αλλά και για αστικές περιοχές. Υπάρχει μια δυσκολία σε αστικές περιοχές όπου η δόμηση είναι πυκνή και υπάρχουν κτίρια, καθώς δεν υπάρχει ορατότητα και θέαση των δορυφόρων από την κεραία από τον κινητό δέκτη. Δηλαδή αν είμαι εφαπτωμενικά πολύ κοντά σε ακόμη ενός 2 μέτρων από ένα πολύ πολύ ψηλό κτίριο, προφανώς μου καλύπτει τον ορίζοντα και δεν μπορεί ο δέκτης μου να έχει πρόσβαση στους δορυφόρους και κατ' επέκταση να επιλύσει τις διαφορετικές φάσεις και να υπολογίσει την απόσταση. Είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά που μετράμε να προσέχουμε σε ποιο σύστημα αναφοράς μετράει ο δέκτης, και θα δούμε συνέχεια γιατί είναι αυτό σημαντικό. Ίσως έχετε ακούσει για το σύστημα HEPOS, έχετε ακούσει τελευταία 2-3 χρόνια ότι χρειάζονται τοπογραφικά για οποιαδήποτε δουλειά, για μεταβιβάσεις, για πωλήσεις ακινήτων με συντεταγμένες. Γιατί ξαφνικά θέλουμε όλοι να έχουν συντεταγμένες και τι συντεταγμένες είναι αυτές? Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αναφέρεται στο ελληνικό γεωδετικό σύστημα αναφοράς, το ΕΞΑ, και το οποίο έχει γίνει μια συμφωνία, μια σύμβαση, ούτως ώστε όλοι οι μηχανικοί στον ελλαδικό χώρο να χρησιμοποιούμε αυτό
το σύστημα αναφοράς για να γνωρίζουμε πού είναι η σχετική θέση των οικοπαίδων, των κτισμάτων, των τεχνικών έργων στο χώρο, τον ελλαδικό, και να μην υπάρχουν προβλήματα. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά ένα σχήμα, αυτό που σας είπα πιο πριν, για τις δυσκολίες σε αστικές αποτυπώσεις, που ούτως ώστε αν έχουμε το ίδιο κτίσμα με πράσινο, βλέπετε μία αποτύπωση ενός οικοπαίδου, το οποίο είναι ενός κτίσματος σε αγροτική περιοχή, που δεν υπάρχουν κτίρια γύρω-γύρω, και αντίστοιχα το κόκκινο είναι τα μικροσφάλματα αυτά, που όταν μετράμε με το DEC GPS αυτή είναι εδώ τη γωνία ή την άλλη γωνία ενός κτίσματος και έχουμε καλυμμένο ορίζοντα, υπάρχουν μικροσφάλματα. Κάποιοι πόντι. Αλλά δεν είμαστε στην τάξη του εκατοστού για την οποία είναι φτιαγμένοι να μετρούν οι γεωδετικοί δέκτες GPS. Άλλα σφάλματα προσδιορισμού θέσης δημιουργούνται από το ταξίδι του σήματος στην ατμόσφαιρα. Βλέπετε ότι οι διάφορες στρωματώσεις πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης είναι η τροπόσφαιρα τα πρώτα 50 χιλιόμετρα, η ονόσφαιρα τα επόμενα 200 χιλιόμετρα και από εκεί και πέρα υπάρχει άλλη μια απόσταση γύρω στις 20.000 χιλιόμετρα. Τα τελευταία 250 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει το σήμα σε εμάς υπάρχουν και υπησέρχονται πολύ πολύ σημαντικά ασφάλματα. Γιατί περνώντας μέσα από αυτές τις τρώσεις της ατμόσφαιρας στο σήμα του GPS καθυστερεί ή τρέχεται πιο γρήγορα. Και έτσι έχουμε το σφάλμα, κυρίως το ιονοσφαιρικό, γιατί υπάρχουν πολύ έντονες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Και όταν, όπως είπαμε πριν, για ένα νάνοσεκόν, το σφάλμα που μπορεί να προκύψει είναι 0,3 του μέτρου, καταλαβαίνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε πολύ ακριβείς μετρήσεις. Το σφάλμα λοιπόν, αυτό το οποίο υπησέρχεται από την ιονόσφαιρα και την τροπόσφαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί νέσουτα, γνωρίζοντας από πριν με βάση τις εφημερίδες τη γεωμετρία της θέσης των ορυφόρων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν λοιπόν έχουμε την πρόβλεψη της τροχιάς σε συνδυασμό με την real-time παρατήρηση της τροχιάς και τον υπολογισμό της ακριβής θέσης, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι υπάρχει μία μικροκαθυστέρηση, το λεγόμενο γεωνοσφαιρικό σφάλμα, και να απαλληφθεί. Αν δεν υπάρχουν εφημερίδες, αν δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα πρόβλεψης, το σφάλμα των μετρήσεων συνολικά είναι ένα συνδυασμός από την επίδραση της αβεβαιότητας των εκπομπόμενων εφημερίδων, τα σφάλματα των χρονομέτρων των ορυφόρων αλλά και του δέκτη, κυρίως του δέκτη θα έλεγα εγώ, του σφάλματος του χρόνου λόγω της καθυστέρησης στη μέτρηση και κάποιων άλλων τυχαίων σφαλμάτων. Αν όλα αυτά φυσικά είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, μπορούμε και να τα εντοπίσουμε και να τα επιλύσουμε. Αν δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και για παράδειγμα ένας δέκτης έχει χαλασμένο χρονόμετρο αλλά και δεν διαβάζει σωστά τις εφημερίδες οι οποίες εκπέμπονται, τότε είναι δύσκολο να εντοπίσουμε και συνεπώς να διορθώσουμε τα σφάλματα αυτά. Κάτι πολύ σημαντικό είναι η γεωμετρία των δορυφόρων, θα σας το πω πολύ απλά. Δηλαδή, όταν είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι καλό οι δορυφόροι νοητά επάνω στον ορίζοντα να είναι διασκορπισμένοι σε συγκεκριμένα γωνιακά επίπεδα, δηλαδή να μην είναι όλοι προς το βορρά, να μην έχουν 5 δορυφόρους σε ένα νοητό ορίζοντα 50 μοιρών, να είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον ορίζοντα, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη επίλυση των σφαιρών. Δηλαδή, υπολογίζουμε μία ακτίνα εδώ, μία ακτίνα εκεί, μία ακτίνα σε όλο το φάσμα των 360 μοιρών και η επίλυση των τρισδιάστατων σφαιρών είναι και η τελική ακρίβεια και ο τελικός προσδιορισμός της θέσης. Το dilution of precision ορίζεται ως ο λόγος του συνολικού σφάλματος προσδιορισμού της θέσης προς το σφάλμα των μετρήσεων. Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά των δορυφόρων στον ορίζοντα, τόσο χαμηλότερος θα είναι αυτός ο δέκτης. Και αν οι δορυφόροι είναι απόλυτα πολύ καλά διασπαρμένοι στον ορίζοντα, το κλάσμα αυτό έχει, ο λόγος αυτός ισούται με ένα, όπου είναι και η βέλτιστη θέση. Δηλαδή, σε όλο το φάσμα, αν έχουμε 6 δορυφόρους ανά 60 μοίρες, τότε το τόπο μας είναι ένα.
Απλή γεωμετρία, μικρές τιμές τόπου. Σε όλο τον ορίζοντα και σε διαφορετικά ύψη. Οπότε έχουμε και πολύ καλύτερο προσδιορισμό θέσης. Το G-top και το P-top είναι κάποια καθαρά θεωρητικά στοιχεία, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Τελικά λοιπόν πόσο είναι το σφάλμα προσδιορισμού θέσης από τη μέτρηση με ένα deck GPS, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, μπορούμε μόνο να ξέρουμε μία τάξη μεγέθους. Δεν θα πω ότι είναι μεταξύ λίγων χιλιοστών και κάποιων δεκάδων μέτρων, γιατί πλέον οι δέκτες είναι πάρα πολύ σύγχρονοι και μετράμε με συγκεκριμένες μεθόδους. Όμως, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η ακρίβειά μας είναι 1 εκατοστό ή 5 εκατοστά ή 10 εκατοστά, αν δεν πάμε να προσδιορίσουμε τα σημεία αυτά στο χάρτη, σε ένα υπολογιστικό πρόγραμμα, σε ένα πρόγραμμα GIS. Πάντα εκ των υστέρων πρέπει να γίνεται ένας πολύ σημαντικός και σωστός έλεγχος της ορθότητας των παρατηρήσεων. Γιατί μπορεί να έχουμε κάνει 10 παρατηρήσεις, 10 μετρήσεις, η μία να είναι πολύ καλές, αλλά η μία για οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν πρόσεξε κάποιος, επειδή έγινε πολύ ο δέκτης GPS, να έχει ένα μεγάλο σφάλμα. Το γεγονός ότι μετράμε μία μέρα σε καλές συνθήκες και παίρνουμε πολλές μετρήσεις, σημαίνει ότι όλες αυτές οι μετρήσεις είναι και σωστές τοπογραφικά υπολογισμένες. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε και εδώ μπαίνουμε και ακόμα πιο πολύ στη γεωλογία και στην ωκεανογραφία συνδυαστικά, είναι ο προσδιορισμός των υψομέτρων. Γιατί λοιπόν είναι τόσο δύσκολο να προσδιορίσουμε τα υψόμετρα? Γιατί η φουγουέ, όπως τη λέμε, η φυσική γη είναι η επιφάνεια, δεν έχει καθορισμένη μορφή. Δεν είναι λοιπόν η γη μια τέλεια σφαίρα, ώστε να μπορέσουμε εμείς να πούμε ότι με βάση αυτή την τέλεια σφαίρα, αυτή την τέλεια έλλειψη, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα υψόμετρα. Υπάρχει το ανάγλυφο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πάρα πολύ έντονο ανάγλυφο. Το Ντουμπάι είναι όλα ευθεία. Υπάρχει το γεωειδές και το ελλειψοειδές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε. Σίγουρα πιθανόν δεν έχετε ξανακούσει ή εκτός αν έχετε κάνει κάποια μαθήματα τοπογραφίας αυτές τις δύο έννοιες. Τι είναι το γεωειδές και τι είναι το ελλειψοειδές? Το γεωειδές είναι η πραγματική γη, είναι η επιφάνεια όπως είναι. Αν μπορούσαμε λοιπόν να την αποτυπώσουμε με όλο το ανάγλυφο σε όλες τις περιοχές της γης, το γεωειδές θα είχε ένα σχήμα ακανόνιστο, προφανώς, όπως φαίνεται, το γκρι. Και το ελλειψοειδές είναι μια σύμβαση που έχουμε κάνει διεπιστημονικά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να προσδιορίσουμε όσο δυνατόν καλύτερα με μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων μία έλλειψη τρισδιάστατη η οποία να προσομοιάζει την πραγματική γήινη επιφάνεια. Όπως καταλαβαίνουμε, επειδή αυτή είναι μία έλλειψη που, όπως είπα, που έχει προκύψει από τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και είναι μία μαθηματική επιφάνεια, δεν είναι πραγματική, σε κάποια σημεία της γης το ελλειψοειδές είναι ψηλότερα από την πραγματική επιφάνεια, δηλαδή είναι ψηλότερα από το γεωειδές, σε κάποια σημεία το ελλειψοειδές είναι χαμηλότερα από το γεωειδές. Και αυτό δημιουργεί και σφάλματα, αλλά και δυσκολία στον υπολογισμό του υψομέτρου. Όλοι μας λοιπόν θέλουμε να έχουμε ακρίβεια στα υψόμετρα. Σε τι υψόμετρο είναι αυτή η κήτη και από πού είναι το μηδέν? Αυτές είναι ερωτήσεις που σίγουρα τις έχετε ακούσει και τις έχετε κάνει και εσείς ήδη. Το γεωειδές λοιπόν είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια, όπως είπαμε πριν, όπου το μηδέν του ορίζεται ως η μέση στάθμη της θάλασσας και κανονικά θα πρέπει να επαναεπολογίζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα της τάξης των 20 ετών. Καλώς ή κακώς αυτό δεν συμβαίνει και αν συμβαίνει είναι δύσκολο στο να εφαρμοστεί, γιατί πρέπει πάντα τα γεωειδή και τα μοντέλα των υψομετρικών παρατηρήσεων να εφαρμόζονται από όλους τους μηχανικούς και τους επιστήμονες καθολικά, κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σχήμα βλέπουμε αυτά τα δύο διαφορετικά υψόμετρα τα οποία σας ανέφερα πριν. Η κάτω επιφάνεια είναι η θεωρητική μαθηματική επιφάνεια, το ελλειψοειδές.
το οποίο έχει ένα γεωμετρικό υψόμετρο. Η αμέσως από πάνω επιφάνεια είναι το γεωειδές, το οποίο έχει ένα ορθομετρικό υψόμετρο. Και τα δύο είναι το ένα κατά τη διεύθυνση κατακορύφου και το άλλο κατά τη διεύθυνση καθέτου, ανάλογα με το κέντρο στο οποίο αναφέρεται. Το μεν στο κέντρο της γης, το δε στο κέντρο της θεωρητικά δημιουργημένης έλλειψης. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά υψόμετρα, γιατί είπαμε ότι κάποιες φορές είναι πάνω από τη φυσική γίνεται επιφάνεια, κάποιες φορές είναι κάτω από αυτήν η θεωρητική, ονομάζεται νη. Το νη είναι η λεγόμενη αποχή του γεωειδούς. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό. Με χρήση λοιπόν του δορυφορικού συστήματος και του GPS, τι προσδιορίζεται, τι μετράμε εμείς, real time, έξω, μετράμε από το μαθηματικό μοντέλο, από την έλλειψη, τη μαθηματική την οποία έχουμε προσδιορίσει. Άρα υπολογίζουμε πάντα το υψόμετρο, το H. Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το πραγματικό υψόμετρο, ερχόμαστε στα χειριστήρια και στους δέκτες και εισάγουμε ένα μοντέλο γεωειδούς, το οποίο έχει προσδιοριστεί, μην με ρωτήσετε πώς, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, τοπογραφικές, με παλιριογράφους, με τοπικές μετρήσεις, με αστρονομικές παρατηρήσεις, το οποίο συγκεκριμένο μοντέλο γεωειδούς για τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι το τοπικό μοντέλο εδάφους όπως το ονομάζουμε πολλές φορές, μας δίνει την αποχή και μας βοηθά στο να προσδιορίσουμε τελικά το πραγματικό υψόμετρο. Άρα, το θεωρητικό υψόμετρο συν ή πλην την αποχή μας δίνει πάντα το πραγματικό υψόμετρο. Σε μετρήσεις που γίνονται χωρίς δορυφορικούς δέκτες, θα έχετε δει ίσως έξω σε μετρήσεις σας στο πεδίο κάποια μπουλόνια, τα οποία είναι από τη γεωγραφική υπηρεσία είτε από την υπηρεσία την ναυτική με τους παλαιριογράφους, τα οποία δίνουν και προσδιορίζουν το υψόμετρο ανατακτά χρονικά διαστήματα με βάση μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει για τη μέση στάθμη της θάλασσας. Αυτά τα μπουλόνια, τα λεγόμενα ρεπέρ, είναι μόνιμης εγκατάστασης και πολλές φορές, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε μία βάση δεδομένων όπου άλλαζαν τα υψόμετρά τους ανά δεκαετία με βάση τους υπολογισμούς οι οποίοι γίνονταν. Ο προσδιορισμός του υψομέτρου του γεωειδούς σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται με τα μοντέλα EGM, τα Earth Gravitational Model. Το προηγούμενο ήταν το EGM96, το EGM2008 και το επόμενο θα είναι το EGM2020, το οποίο θα προσδιοριστεί. Η δορυφορική αλτιμετρία και κάποιες επίγειες μετρήσεις του πεδίου βαρύτητας της γης έχουν δώσει αυτά τα μοντέλα γεωειδούς. Ωστόσο, στον ελλαδικό χώρο υπάρχει ένα ξεχωριστό γεωειδές, μοντέλο γεωειδούς, το Geoid Greece, το οποίο έχει προσδιοριστεί τελευταία φορά το 2014 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο και εφαρμόζεται στις επίγειες μετρήσεις. Δυστυχώς, ακόμα και αυτά τα μοντέλα γεωειδούς δεν είναι όσο ακριβή τα θέλαμε, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε σφάλματα λόγω αυτής της αποχής του γεωειδούς της τάξης των 10, 20 ακόμα και 30 πόντων. Εντάξει, εδώ είναι ο τρόπος υπολογισμού και κατάρτισης του EGM2008, κάποιες θεωρητικές πληροφορίες. Και εδώ είναι ένας χάρτης ισομετρικών, ο οποίος μας δείχνει την αποχή του γεωειδούς και του ελλειψοειδούς κατά τόπους. Βλέπουμε ότι είναι σε μέτρα η διαβάθμιση του χάρτη, από μείον 107 μέχρι 56. Παρατηρείται φυσικά ότι στις περιοχές όπου έχουμε θάλασσες και ωκεανούς υπάρχει αρνητική τάση, είναι όλα πιο γαλάζια, ενώ σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο και στην Ευρώπη βλέπετε που είναι η Ελλάδα, δεν φαίνεται εδώ, όπου είναι όλα το μοντέλο γεωειδούς έχει αυξητικές και θετικές τάσεις στα κόκκινα σημεία.
Αυτά σχετικά λοιπόν με το GPS. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν με διακόψετε, δεν κάνετε μία ερώτηση. Ελπίζω να έχετε τώρα καμία ερώτηση να κάνετε. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταλάβατε τίποτα ή εγώ δεν τα είπα καλά. Ή τα γνωρίζατε όλα από προηγούμενα μαθήματα. Σίγουρα η εφαρμογή των μετρήσεων είναι πολύ πιο όμορφη και την καλή είναι όλη αυτή η θεωρία. Τώρα το κάνουμε στο πεδίο. Απλά να γνωρίζουμε και να κάνουμε ορθή χρήση γιατί είναι σημαντικό π.χ. το να έχουμε ακριβές ύφους κεραίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σύγχρονους δέκτες, γιατί δεν πρέπει να γέρνουμε, να το πω έτσι, όπως το λέμε, έξω στο πεδίο, το δέκτη την ώρα που μετράμε. Είναι κάποιες μικρολεπτομέρειες οι οποίες κρύβονται πίσω από κάθε χαζό μηχάνημα όπως το GPS και το κινητό μας υπολογιστές και μας βοηθάνε στο να είμαστε εμείς καλύτεροι εν τέλει σε αυτό που κάνουμε. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία γενική ή ειδική σε αυτά που είπα ή κάτι που δεν είπα και θα θέλατε να με ρωτήσετε εφόσον το γνωρίζω, ναι, θα ξεκινήσουμε. Εγώ δεν κατάλαβα τι είναι οι εφημερίδες. Οι εφημερίδες είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος είναι ουσιαστικά μια μαθηματική ακολουθία που προσδιορίζει την τροχιά του δορυφόρου. Ο δορυφόρος πρέπει να κινηθεί σε αυτή τη τροχιά, οπότε η εφημερίδα είναι αυτός ο αλγόριθμος ο οποίος λέει στο δέκτη ότι ο δορυφόρος σε 10 λεπτά θα είναι σε εκείνη τη θέση. Ούτως ώστε ο δέκτης GPS προετοιμάζεται και λύνει από πριν τα σφάλματα ώστε να προλάβει. Εάν η πρόβλεψη της εφημερίδας δεν είναι ακριβής, όταν φτάσει ο δορυφόρος σε εκείνο το σημείο θα το καταλάβει ο δέκτης. Αλλά θα έχει ήδη επιλύσει τα μεγάλα σφάλματα και θα χρειαστεί να κάνει μια μικρή διόρθωση. Οπότε η εφημερίδα είναι ουσιαστικά ένας αλγόριθμος που περιγράφει μαθηματικά την τροχιά των δορυφόρων του κάθε δορυφόρου σε 24 ώρες βάση. Αυτό είναι. Και μας προσφέρει μία πρόληψη. Έχουμε δηλαδή ένα πλεονέκτημα για να υπολογίσουμε την ψευδοαπόσταση από πριν. Αυτό. Είπατε ότι στην βάση χρησιμοποιούμε την πυξίδα που είναι το πρώτο τρόπο αναφορά. Καθήν προσμετράται η αλλαγή του μαγνητικού φορά κτλ. Υπάρχουν διάφοροι παγνώστες από αυτό. Παλαιότερα λοιπόν προσμετρούνταν. Στις σύγχρονες κεραίες έχουμε τα λεγόμενα φίλτρα ή κάποια ειδικά ντόμπς, τα οποία απαλύπτουν τα σφάλματα από μαγνητικές πολλαπλές διαδρομές, το multi-path reduction, έτσι ονομάζεται βιοδευτικά. Οπότε δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, ούτε με μεγάλη ακρίβεια, απλά να στρέφουμε την κεραία, γνωρίζουμε πώς είναι ο βοράς μας ο ανατολικής, να τη στρέφουμε προς το βορρά για να υπάρχει μια ομοιομορφία συμμετρήσης. Παλαιότερα γινόταν πολύ δυσκολότερα η τοποθέτηση της κεραίας, οπότε είναι σωστό αυτό που είπατε. Τώρα, λόγω της τεχνολογίας και της εφαρμογής των φίλτρων, δεν χρειάζεται πια. Ναι. Ναι. Και μπορεί να δημιουργηθεί από διάφορα αίτια. Ναι. Είτε από την καθυστέρηση του χρονομέτρου,